Τι λέει, παιδες, Μπάρι εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του 4-4 Minecraft SMP. Σήμερα έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές στο Gold Farm. Από ό,τι βλέπετε, ήδη έχουν γίνει κάποιες. Έχουμε βάλει από πάνω αυτό εδώ πέρα το glass. Έχουμε φτιάξει δεύτερο όροφο. Στην ουσία, αυτό που συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση είναι το ότι δεν σπονάρουν gas, δεν σπονάρουν endermen και παραδόξως δεν σπονάρουν και. Πώς λέγονται αυτά. Δεν σπονάρουν και magma. Οπότε, πλέον έχουμε ένα farm το οποίο λειτουργεί έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσει. Έχουμε μαζέψει μισό, θα σας δείξω και τα κέρδη, αφού σκότωσα αυτά εδώ. Όπα, όπα! Αυτά εδώ πέρα είναι τα κέρδη μας. Νομίζω είναι καλά. Πάει πάρα πολύ καλά. Αυτά εδώ πέρα είναι τα block diamonds τα οποία έχουμε βάλει ότι για XP 2 diamond block την ημέρα. Μπήκε η Velocity Troth και ο Deadly Mafias. Γεια σας, παιδιά. Θέλω να πεθάνω. Όχι, εντάξει. Α, κοίτα τη γλυκούλα, μωρέ, γλυκούλα. Όπω γλυκούλα, Velocity, με ρωτάει τι έγινε, μωρέ, ενδιαφέρεται για μένα. Να, και ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για μένα. Οι γονείς της ήταν πολύ περήφανοι για αυτή. Εδώ πέρα είχα τα smelters με τον Φίλιππο. Τα έβγαλα. Εσύ που ρωτάς γιατί, θα σου πω ευθύς αμέσως. Γιατί θα φτιάξουμε ένα ολοκληρωμένο sorting system εδώ πέρα. Το οποίο θα μας επιτρέψει να μεγιστοποιήσουμε τα κέρδη μας. Χωρίς να χρειάζεται να βάζουμε το χέρι μας μέσα στα κουτιά κάθε φορά. Για να βγάλουμε τα σπαθιά, να τα βάλουμε μέσα στα smelter που χρειαζόμαστε, να βάλουμε τα ingots που χρειαζόμαστε, να βάλουμε τα nuggets που χρειαζόμαστε και γενικότερα να γίνεται ένας τυπικός ο οποίος είναι εντελώς αφέμητος. Οπότε, πεις κάτι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Ειλικρινά δεν με νοιάζει καθόλου. Actually δεν με νοιάζει καθόλου για το χαμό που έχει γίνει εδώ πέρα. Έχοντας αδειάσει πλέον όλα τα κουτιά, πρέπει να κρύψουμε εδώ πέρα τα αυγουλάκι, έτσι ώστε να μην το βλέπουν οι pigmen. Αφού σκοτώσουμε όλους τους pigmen, θα πρέπει να έχουμε άδεια hoppers, έτσι ώστε να μην μας χαλάσει το σύστημα. Να φανταστώ πως οι βετεράνοι αυτού του καναλιού ξέρουν ήδη τι ώρα είναι. Η ώρα είναι η ώρα του timelapse. Και πριν πάμε στο timelapse όμως, θα ήθελα να σου ζητήσω να πατήσεις αυτό το κουμπάκι το κόκκινο που λέει subscribe ή εγγραφή και να γίνει γκρι. Κάν το γκρι και μετά πατά το καμπανάκι για να ενημερώνεσαι για το πότε έχω καινούρια βίντεο. Άφησε ένα comment άμα το έχεις κάνει ήδη αυτά και είσαι στο notification squad και πάμε πίσω στο βίντεο για να ξεκινήσουμε το timelapse. Σε αυτή τη φάση και μετά από αρκετό ψάξιμο, βρήκα ένα καινούριο design για αυτό το κομμάτι, το non-stackable, γιατί μου σπάσε τα νεύρα. Κυριολεκτικά μου σπάσε τα νεύρα. Έψαχνα πόση ώρα, τελικά το βρήκα. Την ουσία, αντικαταστήσαμε το torch που υπήρχε εδώ πέρα, που άναβε το redstone, με sticky piston και redstone block. Κάθε φορά που περνάει από εδώ μέσα, λοιπόν, ένα sword πλέον, αυτό εδώ πέρα ενεργοποιείται, το βλέπει το comparator, κατεβάζει αυτό, οπότε απενεργοποιεί το repeater. Περνάνε τα αντικείμενα από κάτω, αν είναι non-stackable. Πάμε να δούμε αν όντως λειτουργεί. Τώρα θα πάρουμε από εδώ πέρα ό,τι golden sword έχουμε. Πάμε να το πετάξουμε μέσα εδώ και θεωρητικά αυτό θα πρέπει να κάνει φασαρία τώρα. Ωραία, έκανε full φασαρία, μου αρέσει φασαρία. Εδώ πέρα πρέπει να έχουμε γεμίσει swords. Τέλεια, έχουμε γεμίσει swords. Θεωρητικά εδώ μέσα πρέπει να μπαίνουν full ingots. Και εδώ πέρα δεν πρέπει να δω ούτε ένα σπαθί. Ναι, δεν είδα ούτε ένα σπαθί. Τέλεια! Woo! Δεν έχω αρκετά pixels. Μπορείτε να μου δώσετε μερικά pixels? Σας παρακαλώ. Μ' ακούτε? Μ' ακούτε? Φίλιππε! Φίλιππε! Βοήθεια, πέφτω! Αου, βαρύλα! Γιατί είσαι σαν κατσαρίδι με ανοιχτά τα φτερά. Σκάσε. Πολύ με κρίνεις, νομίζω. Όχι, εγώ το συνεταιράκο μου ποτέ δεν θα τον έκρινα ποτέ. Μήπως παρατήρησες ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό εδώ πέρα. Ναι, κάτι είδε. Δεν θα μου πεις. Καταρχάς, γιατί λείπουν οι τείχοι. Οι τείχοι λείπουν γιατί νόμιζα ότι θα χρειαστώ αυτό εδώ το κομμάτι, αλλά τελικά το έσπρωξα προς τα πέρα και. Ναι. Πώς σου φαίνεται? Χρυσό. Χρυσό, εννοείται. Δεν έπρεπε να κάνουμε λίγο flex, ρε εσύ, Φίλιππε, κοίτα εδώ, τόσα τα έχουμε. Έχεις δει ποτέ τα hashtag κέρδη μας? Ανοίξε αυτό το chest. Wow, πόσα πολλά χρυστάδια. Α, έχουμε βάλει εδώ πέρα και τέτοιο, 2 diamond blocks την ημέρα. Έδωσε η Velocitro, είναι η αλήθεια, είναι η μόνη που έδωσε. Το θέμα είναι να δώσουν και άλλοι. Ναι. Με τους... Ωραία, λοιπόν, έλα να δεις εδώ πέρα τι γίνεται. Αυτό εδώ πέρα το θυμάσαι, το είχαμε από πριν. Τα hoppers αυτά εδώ πέρα κατεβαίνουν σε αυτό εδώ πέρα το chest. Αυτό εδώ πέρα το chest στέλνει με αυτά τα hoppers. Ναι. Εδώ πέρα
Αυτό εδώ πέρα το σύστημα. Μην πέσεις, όχι. Όλα καλά, έρχομαι σε λίγο. Μην αγχώνεσαι. Απλά, ξέρεις τι. Εντάξει. Ορίστε, απλά περπάτα πάνω σε αυτό το μπλοκ. Μην αγχώνεις όλα καλά, λοιπόν. Αυτό εδώ πέρα το σύστημα που λες, φίλοι, πια. Τώρα το χάσεις για πάντα αυτό το μπλοκ. Νική, κυριολεκτικά το βλέπω. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το σύστημα ελέγχει για να δει άμα τα items που πέφτουν από τα hoppers είναι stackable ή non-stackable. Stackable είναι όλα τα υπόλοιπα και non-stackable είναι μόνο τα σπαθιά. Τα οποία μπορούμε να τα λιώσουμε για να κάνουμε ingots. Wow, τρία furnaces. Ωραία, λοιπόν. Εδώ σε αυτό το σημείο που είσαι, ξεχωρίζει 4 αντικείμενα τα οποία θέλουμε. Δηλαδή nugget, ingot και 2 rotten flesh. Αυτά. Πώς φαίνεται. Πάρα πολύ. Ρε, είναι πολύ ωραίο. Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ. Είναι σαν το smelter που πρέπει να κάνω κάποια στιγμή στη φάρμα μου. Και στα δύο σπίτια λέω κάποια στιγμή θα κάνω το smelter. Δεν έχω κάνει σε κανένα. Πού είναι το σαλόνι σου, κύριε Βάρη, είσαι εδώ. Καλώς ήρθες στο φτωχικό μου. Έχω φτιάξει μόνο ένα σαλόνι, όλο το υπόλοιπο σπίτι είναι άδειο. Καλέ, τι όμορφο σαλόνι είναι αυτό. Φύγε από εδώ, βρε. Ποιος είσαι εσύ. Α, δεν έχω συστήθει με τον κύριο Μπάρη. Καλέ, κύριε Μπάρη, γεια σας. Φίλιππε, εγώ δεν τον εμπιστεύομαι ιδιαίτερα αυτόν εδώ. Κι εγώ. Εγώ τον εμπιστεύομαι, ενώ είναι ο καλύτερος μου φίλος. Δεν πρέπει να μου κάνει τίποτα κακό. Δώστε μου ένα λεπτάκι, δώστε μου ένα λεπτάκι. Να είδες, είναι πολύ μαζί. Μα κύριε Μπάρη, έχω ακούσει τόσο πολλά όμορφα πράγματα για εσάς. Όπως ότι είστε ο καλύτερος βαρκάρης και ότι ασχολείστε πάρα πολύ με τις βάρκες σας και ότι είστε ο καλύτερος στο να wink wink βαρκάρετε. Φίλιππε, τώρα τον εμπιστεύομαι. Εντάξει, μπορεί. Φίλιππε, έχουμε κάτι πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτή τη στιγμή όμως. Ναι, έρθει κι εγώ. Να έρθει κι εσύ. Κότσο μπισκότι. Να έρθει κι εσύ. Να έρθω κι εγώ. Να έρθω κι εγώ. Μπάρη, δεν μας είπες τελικά τι θα κάνουμε. Ναι, όντως, απλά πάμε στο Nether. Αυτό που θα κάνουμε εδώ πέρα στο Nether είναι να σκοτώσουμε όσους περισσότερους Wither Skeleton μπορούμε, έτσι ώστε να φτιάξουμε το Wither, να το πολεμήσουμε και να πάρουμε το Beacon. Όχι το Beacon! Όχι, το ήξερα, είμαι Minecraft βετεράνος, εγώ το ήξερα πως παίρνει το Wither Skeleton. Πού είναι αυτό? Να σου πω. Ναι. Έχετε looting. Ξέρεις τι βλακία κάνουμε, τα τρώμε με arrows. Εγώ δεν τα τρώω με arrows, με σπαθί το τρώω. Ο σπαθάς ο σπαθής. Έφαγε σπαθά σπαθί. Ω! Σπάναρε ένας από πίσω μου! Απλώς βλέπω τον Μπάρη να πεθαίνει. Είναι τέλειο. Καϊκάς! Ω! 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 Τα άκουσες! Ω! Ναι! Ω! Μπήκε μπροστά μου. Εντάξει, τουλάχιστον μαζεύουμε και κολ, Φίλιππε. Ψάχναμε προηγουμένω κολ. Και χαλάναμε iron. Να έχει δύο, έχει. Τι είναι αυτό. Ωπα! Έριξε! Πάρτο και φύγε! Πάρτο και φύγε! Πάρτο και φύγε! Το έριξε! Φύγετε! 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 Μπες εδώ πέρα, ρε. Μπήκες! Μπήκες! Τι έγινε! Τι έγινε! Μην μπείτε στο τζιν. Μετά ξέρεις τι έγινε. Πήραμε το κεφάλι, φτιάξαμε το Wither, σκοτώσαμε το Wither, το κάναμε άλλη μια φορά για να έχουμε και εγώ και ο Φίλιππος Beacon και αυτά. Ξέρω. Το είδες από το Φίλιππο. Αν το είδες από το Φίλιππο, κάνε ένα like. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε η ώρα για το επόμενο adventure των τριών μπόμπων. Μιας που το θυμήθηκα, θέλω να μου πείτε ονόματα για τους τρεις μπόμπους, πώς θέλετε να ονομάσουμε την ομάδα μας, έτσι ώστε να πηγαίνουμε σε adventures και να έχουμε πλέον όνομα και να μην είμαστε απλά οι τρεις μπόμποι. Εκτός αν αυτό μας πείτε να το ονομάσουμε τρεις μπόμποι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Ακόμα δεν έχω pixels. Λίγα pixels. Πείτε στο Discord και στείλτε μου λίγα pixels. Link στην περιγραφή. Είμαι στο σαλόνι μου. Δεν περνάω. Τι Μπάρη. Είσαι εγώ. Φίλε πιάς. Γεια σου, τι κάνεις κύριε φίλε μου. Έλα. Κοίτα ένα μπλου 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 ρε φίλε. Κάνω ένα zoom. Ένα κοτσόψαρο. Ναι. Εδώ είμαι. Έλα, τι θες. Τι θα θέλες. Έλα, πάμε. Αφού το είδα από άλλον! Σκέφτομαι. Τον άλλον το δες, ρε. Μπες μέσα. Έχουμε να κάνουμε δουλειά. Κάτσε και δες το βίντεο, παλιό κότσο. Τελειώνει, μπες μέσα, ρε κοτσόψαρου. Καλά, έρχομαι. Μπάρη, έχεις κάτι πολύ σημαντικό να μας πεις. Εσύ που το ξέρεις, επειδή είσαι δημοσιογράφος. Ναι. Είμαστε οι καλύτεροι τρεις μπόμποι του σερβερ. Η προηγούμενη καλύτερη αποστολή στέφτηκε με τεράστια επιτυχία και σήμερα θα πάμε στην επόμενη αποστολή. Να έρθω κι εγώ. Να έρθω κι εγώ. Α, σε αυτό το σημείο είμαστε τώρα. Να έρθω κι εγώ. Οπότε νομίζω σήμερα πρέπει να πάμε για δράκο. Ναι. Εγώ είμαι έτοιμος. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Και το βάζεις στα βρωτά. Ένα εδώ πέρα. Ένα εδώ πέρα. Καλά, εγώ πάω μακριά, παιδιά. Και τρέχεις τώρα. Και τώρα τρέχουμε. Φύγε, Μπάρη! Έφυγα! Γιατί αγχώθηκες τόσο. Το μοβ.
Οικία τον πάρει, οικία τον πάρει. Θέλει καινούριο μπουζί, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα εδώ πέρα έχει χαλάσει το μπουζί. Ο Μπάρις λίγο. Ε, παιδιά, τα πράγματα μου μπορεί κάπου να τα πάρει. Ναι, ναι, βασικά, μάλλον αυτό θα γίνει. Έχω μείνει με τρία χάρτσε. Ελά, δώρε. Τελευταίο. Κοίτα τι έχω. Ένα κεφάλι. Ωραίο. Ο δράκος, σκοτώστε τον. Σας έχω την επική ιδέα αυτή τη στιγμή. Τι θα έλεγα να το κάνουμε αυτό άλλες δύο φορές. Όχι, γιατί είμαστε καλύτεροι φίλοι. Ουί, φίλοι. Ίσια, φίλοι. Τώρα. Κλείνουμε το record. Αυτό ήτανε. Ναι. Ωραία. Είναι αυτό το μέρος. Ακούγεται σαν... Πώς είναι ένας κρύσταλλος. Μοιάζει με αυτόν που βρήκε ο Φίλιππος κάτω από τα ορυχεία του. Τι να σημαίνουν αυτοί οι κρύσταλλοι άραγε. Ίσως ο Περσεφόνης να ξέρει. Πρέπει να καλέσω τα υπόλοιπα μέλη της Λούτσος για να συζητήσουμε και αυτό το θέμα. Πρέπει να βρούμε την άκρη σε αυτό το μυστήριο. Και επιστροφή στο κανονικό σκηνή, έτσι ώστε να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλος αυτού του επεισοδίου. Γενικά προσπαθώ να βγάλω ένα πρόγραμμα έτσι ώστε να βγάζω συγκεκριμένες μέρες και να ξέρετε πότε είναι, αλλά μέχρι τότε μπορείτε να ενημερωθείτε για το πότε βγάζω βίντεο, είτε από Discord, είτε από Instagram, είτε από το YouTube πατώντας το καμπανάκι. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά πάρα πολύ και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Barry out!